Φιλαράκια, καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο. Με ρωτάτε πολλές φορές για διάφορες κατασκευές που φτιάχνω να σας δείξω κάποια πράγματα στα σχόλια που έχω ανεβάσει. Τώρα λοιπόν που είναι χειμώνας και έχω λίγο χρόνο, θα σας δείξω μερικές κατασκευές οι οποίες είναι κατασκευασμένες όχι από το μηδέν, δεν θα έλεγα από το μηδέν, γιατί κανείς δεν κατασκευάζει από το μηδέν κάποια κατασκευή, όσο και να λένε. Έτσι, συναρμολόγηση κάνουν όλα τα εργοστάσια. Κάποιος φτιάχνει τα μηχανήματα, κάποιος φτιάχνει τα καπάκια, κάποιος φτιάχνει τις αντλίες, κάποιος φτιάχνει τις ρόδες και κάνουν συναρμολόγηση. Λοιπόν, αυτή η κατασκευή που βλέπετε είναι ένα ψεκαστικό το οποίο το έχω φτιάξει εγώ. Να το δούμε λίγο. Υπάρχουν δύο ρόδες. Υπάρχει ένα πλαίσιο που έχω κάνει σε στράντζα. Υπάρχει το πλέγμα αυτό που είναι από ψυγείο επαγγελματικό ψυγείο ξενοδοχείου, το οποίο το έχω κόψει κατάλληλα και έχω κάνει το πλέγμα για να προστατεύω τα χέρια μας από το λουρί, να μην πάθουμε κάτι. Βλέπετε ότι έχω κολλήσει εδώ λάμα, το έχω βιδώσει κάτω, ηλεκτροκόλλησε εδώ επάνω το πλέγμα και στην άλλη μεριά πάλι το ίδιο και ηλεκτροκόλληση, και έχω φτιάξει την κατασκευή. Να το δούμε λίγο μπροστά. Αυτό είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι πιεστικό, το οποίο το έχω βάλει επάνω, έτσι το έχω βιδώσει στη βάση μου. Ο διακόπτης, το κουτί του διακόπτη το βλέπετε, αυτό το κουτί είναι από... Εδώ πρέπει να το βάλω αυτό, το έχω ξεσυνδέσει. Το κουτί λοιπόν αυτό είναι από λάμπα LED, είναι το πίσω μέρος. Παιδιά, αν έχετε λάμπες LED εσείς που ασχολείστε με αυτά, μια ιδέα θα σας δίνω. Φυλάζετε τα αυτά, γιατί τα βάνετε ανάποδα σε ένα τοίχο απάνω και βάνετε μέσα το εξάρτημα. Βλέπετε ότι εγώ έχω βάλει ένα διακόπτη μέσα. Φεύγει το καλωδιάκι, το οποίο πάει στη μηχανή, ανοίγει το μηχάνημα και κλείνει. Πού μπορούσα να βάλω το διακόπτη εδώ πάνω, αφού δεν γίνεται? Γιατί η μηχανή αυτή εδώ, η συγκεκριμένη, είναι από σκαφτικό. Από σκαφτικιά μικρή. Made in Japan. Έτσι. Αναγκαστικά θα έπρεπε να βάλω κάπου το διακόπτη που να ανοίγει και να κλείνει. Τον έβαλα λοιπόν το διακόπτη εδώ, στο κουτάκι μέσα. Το βίδωσα επάνω στο σασί που έχω φτιάξει και είναι έτοιμο. Αυτή η μηχανή καταρχήν, εντάξει, δουλεύει κανονικά, ανεβάζει κανονικά πίεση. Εσείς όταν φτιάχνετε μια μηχανή θα πρέπει να δείτε πόσους ύπους είναι η μηχανή και πόσους ύπους δίνει ο κατασκευαστής ότι πρέπει να δουλέψει. Έτσι, μην πάρετε καμία μηχανή μικρή και να θέλει, ας πούμε, τους τάδε ύπους για να δουλέψει, για να ανεβάσει την πίεση, και να μην έχει τη δύναμη η μηχανή να ανεβάσει, να το δουλέψει. Έτσι, αυτά τα προσέξετε όταν πάτε να πάρετε κάτι. Το δούμε λίγο. Ψυκαστικό λοιπόν, είπαμε, εδώ παίρνει την έξοδο που ψυκάζει, από εδώ παίρνει το νερό, τραβάει νερό, βγάζει νερό, και τη συμπίεση που πρέπει να είναι στο πράσινο. Να σας δείξω μερικά πράγματα. Όταν ανεβάζετε τη συμπίεση πρέπει να είναι στο πράσινο, όχι στο κόκκινο, γιατί αν είναι κόκκινο θα σπάσει, θα έχουμε πρόβλημα. Από εδώ ρυθμίζει την πίεση, και από εδώ είναι ο μοχλός ο οποίος απενεργοποιεί, ανεβάζει την πίεση, τέλος πάντων, και την κατεβάζει. Δηλαδή όταν έχετε εδώ, μπορείτε να βάλετε τη μηχανή μπροστά, δεν έχει καθόλου πίεση, και όταν πάτε εδώ, ανεβάζει πίεση εκεί που το έχετε ρυθμίσει. Θα το δούμε λίγο το μηχάνημα. Είπαμε, είναι μια Honda μηχανή από ένα σκαφτικό. Έχω προσαρμόσει το πλέγμα. Αυτό το έχω φτιάξει με στράντζα. Θα πάτε σε μια στράντζα να σας κόψει ένα κομμάτι, να μετρήσετε πόσο διαστάσεις θέλετε να το φτιάξετε. Αυτό εδώ ο άξονας είναι από σωλήνα του νερού, το οποίο την έχω ηλεκτροκολλήσει εδώ επάνω. Την έχω ηλεκτροκολλήσει εδώ επάνω και την έχω κόψει από τη μέση, γιατί δεν μπαίνει η ρόδα, και την έχω χτυπήσει με το σφυρί ώστε να γίνει πιο μικρή. Δηλαδή στην ουσία είναι κουφωτή και έχω βάλει μια βίδα εδώ για να το θεριώνω, να μην βγαίνει προς τα έξω. Αυτά. Ένα μηχάνημα λοιπόν το οποίο σας δείχνω, κατασκευή που με ρωτάτε, είναι αυτή εδώ.
Δεν νομίζω να έχω κάτι να σας πω. Αυτά εδώ το χερούλια τα έχω φτιάξει σε μια σωλήνα, τα προσπάθησα να τα σελώσω, αλλά θέλει, βασικά θέλει ειδικό εργαλείο για να σελώνει σωλήνας, δεν μπορούν να πληρώνουμε συνέχεια, και τα έχω ψιλοσελώσει. Έχω φτιάξει δύο βάσεις από κάτω για να στερεώνεται. Θα λίγο πιο μακριά. Νομίζω ότι είναι ένα αξιόλογο μηχάνημα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα αγοραστό, και νομίζω ότι αυτό είναι πιο καλό, και από ένα αγοραστό δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Είναι μια μηχανή απονιτιά, είναι ένας πιεστής, ένα μηχάνημα το οποίο πιέζει για να ψυκάζει, μια βάση όπως έχουν όλα, ένας διακόπτης το οποίο τον έχω βάλει σε κουτί του προβολέα LED μέσα, ή τα λάστιχά του, οι ρόδες του, τα πάντα, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Έτσι, να το δούμε λίγο γύρω γύρω την κατασκευή. Έτσι, έχω πάρει και 100 μέτρα λάστιχο, το οποίο ψυκάζω μαζί με το πιστόλι. Αυτά. Με ρωτάτε, σας δείχνω. Λοιπόν, αν έχετε κάποια απορία, το συζητάμε κάτω στο βίντεο, στα σχόλια. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει να σας δείξω κάτι. Εμείς τα ξαναλέμε, φίλοι μου, να είστε καλά. Τα ξαναλέμε σε ένα άλλο βίντεο. Δεν έχω ξεχάσει νομίζω τίποτα. Αυτά.